Θα πάμε τώρα στον καλό φίλο τον Ορφέα τον Τζαφταρίδη, ο οποίος εξειδικεύεται στο αγγλικό ποδόσφαιρο και έχει και μια σχετική σελίδα στο Facebook, Έλληνες φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου, για να μας βοηθήσει να καταγράψουμε κάποια δεδομένα για τον παίκτη του Άρη, τον Πίτερ Ετέμπο, έτσι, Πίτερ Ετέμπο. Ορφέα, τι κάνεις, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Μια χαρά Κώστα, εσύ? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλός παίκτης αυτός? Πρόκειται για ένα πολύ καλό παίκτη. Ναι. Είναι σε πολύ καλή ηλικία, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να ελέγξουμε. Είναι τραυματίας. Είναι το θέμα του τραυματισμού. Ναι, είναι τραυματίας. Έχει μεγάλο ιστορικό μυϊκών τραυματισμών. Πέρυσι ήταν άτυχος, στάθηκε άτυχος το Σεπτέμβριο, αγωνιζόταν στη Watford και στην Premier League, ήταν νικός από τη Stoke City. Α, μάλιστα. Και τραυματίστηκε στο γόνατο και έμεινε έξω για σχεδόν όλη τη σεζόν, έχασε 154 μέρες. 10 συμμετοχές έκανε όλες και όλες, 9 στην Premier League, 1 στο League Cup. Ναι. Πάει αυτό να εκμεταλλευτεί ο Άρης τώρα, τον τραυματισμό του παίχτη και ότι έχει έλλειψη ρυθμού. Αλλιώς ήταν πολύ δύσκολο νομίζω να έρθει σε μια τέτοια ηλικία. 40 συμμετοχές λέει στην Εθνική Νιγηρίας. Ναι, 44 συμμετοχές με 3 γκολ. Βασικό γρανάζι της Εθνικής Νιγηρίας, δηλαδή στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία. Ναι. Η Νιγηρία ήταν εκεί πέρα και αγωνίστηκε με Κροατία, Ισλανδία και Αργεντινή στον όμιλο και ξεκίνησε βασικός και στα 3 παιχνίδια. Α, έπαιζε αυτός. Ναι, είναι βασικό χαφ της Εθνικής Νιγηρίας. Είναι παίχτης με δυνατότητες, είναι παίχτης box to box μέσος, παίζει και σαν 6 και σαν 8. Αυτό τώρα δεν σε ρωτούσα, Ορφέα. Αυτό δεν σε ρωτούσα. Τι είναι, εξάρι είναι, οχτάρι είναι, τι είναι? Ξεκίνησε στην καριέρα του πιο ψηλά. Ξεκίνησε ένα επιθετικό χαφ. Μετά έγινε οχτάρι. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα box to box μέσος. Αλλά μπορεί να καλύψει άνετα και τη θέση του 6. Έχει τρεξίματα, έχει καλή πάσα. Είναι λίγο άναυσος τακτικά, λόγω αυτού που σας είπα ότι ξεκίνησε λίγο πιο μπροστά όταν στο πρώτο βήμα στην καριέρα του, αλλά γενικά έχει πολλές δυνατότητες και μπορεί να δώσει, πιστεύω, καλά τρεξίματα στον Άρη που του λείπουν από τη μεσαία γραμμή. Με λίγα λόγια, Ορφέα, αν ήταν υγιής το παιδί αυτό, δεν θα ερχόταν ίσως πολύ δύσκολα στην Ελλάδα? Θα ερχόταν δύσκολα, ναι. Έχει παραστάσεις και από την Ισπανία, να το πούμε και αυτό. Έχει παίξει στη Las Palmas δανεικός, έχει παίξει στη Χετάφε, έχει παίξει στη Γαλατά Σαράι. Βέβαια. Αυτό τώρα δεν είναι ομάδες που δεν μπορείς να μην υπολογίζεις, είναι καλό βιογραφικό. Σίγουρα, είναι παραστάσεις από Ευρώπη, είναι από μεγάλα πρωταθλήματα, έχει παίξει απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Δεν νομίζω ότι θα. Δεν μπορεί να λυθεί. Καταρχήν, αυτό τώρα ανήκει στη Stoke City, έτσι. Ναι, ανοίξει η Stoke, η οποία το 2018 του έδωσε 7,2 εκατομμύρια ευρώ στη Φιρέντσα για τον καρνητικό της. Μπράβο. Τον έδεσε με 5 ετών συμβόλαιο, δηλαδή έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο στη Stoke, αλλά έχει δώσει τα χέρια με τον Άρη η αγγλική ομάδα, μένει το OK του Νιγηριανού που φαίνεται θετικός στον ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Το συμβόλαιο του είναι 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Αγγλία. Δεν ξέρουμε τώρα. Εδώ δεν θα πάρει 2. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα μήπως τα μοιραστούν λίγο με την Stoke, ξέρω εγώ. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, θα δούμε. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Ναι. Στον Άρη, εφόσον έρθει, θα συναντήσει δύο παλιούς γνώριμους, τον Νικολάιν Κουλού και τον Άντρε Γκρέι, γιατί αγωνιζόταν μαζί στη Watford. Στη Watford, ναι. Με τον Εγκουλού πέρυσι, καλά και ο Εγκουλού βέβαια πολλούς αγώνες εκτός, ναι. Πολύ καιρό τραυματίας, αλλά ήταν μαζί, ας πούμε. Είναι ένα στοιχείο τέτοια. Βέβαια. Αυτό δείχνει ότι θα υπάρχει μια χημεία, έστω θα γνωρίζει για κάποιους, δεν θα έρθει ξένος μεταξύ ξένων. Αυτό. Το ίδιο ισχύει και με τον Αντρέ Γκρέι, ο οποίος βέβαια ήταν δανεικός στην QPR, αλλά γνωρίζεται με τον Πίτερ τον Ετέμπο. Ναι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Με λίγα λόγια, βάζοντας μια επικεφαλίδα, λέμε ότι είναι ένας καλός έως πολύ καλός παίκτης που έρχεται από μια δύσκολη περίοδο για αυτόν, που όμως σε καλή κατάσταση, ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ σημαντικά τον Άρη. Αυτό ακριβώς. Είναι ερωτηματικό σε τι κατάσταση θα βρεθεί, πόσο καιρό προσαρμογής θα χρειαστεί. Άμα πιάσει ψηλά στάνταρ, κανονικά του στάνταρ βασικά, θα πιάσει, είναι δεδομένο ότι θα προσφέρει. Δεν τίθεται ερώτημα. Μάλιστα. Ωραία.
Άρα βάζεις θετικό βαθμό ως ειδικό στο αγγλικό ποδόσφαιρο σε μια τέτοια κίνηση, εφόσον ολοκληρωθεί. Ναι, εφόσον μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι αρκετά πιο πίσω από το αγγλικό, ναι, θεωρώ πως είναι μια καλή κίνηση. Να πούμε ότι φέτος μίλησε ξανά και με τη Γαλατασαρά και με τη Χετάφε, αλλά και η Βαγιαδολίδη ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του. Ωστόσο δεν κατέστη κάτι τέτοιο δυνατό. Είναι ένας παίκτης που τα καλά του, σας είπα, θα μπορεί να απασχολήσει μάλιστα πολλές ομάδες. Ναι. Και τώρα που είπες για αγγλικό πρωτάθλημα, εμείς οι φίλοι της Manchester United δεν μπορούμε να μην δεν πανηγυρίζουμε μέχρι στιγμής. Κάτι γίνεται. Εννοείται. Κάτι καλό γίνεται, βλέπω. 3-3. Και καλή μπάλα. 4-4 το χθεσινό. Ναι, και με καλή μπάλα. Βέβαια, εντάξει, και η Arsenal ήταν πάρα πολύ καλή χθες. Ναι. Έχασε αρκετές ευκαιρίες, αλλά κάτι καλό δείχνει να γίνεται με τον Χαρτ τώρα στη United. Επιτέλους, σου δει και προπονητή. Έβαλε και ποιοτικούς παίκτες τώρα, νομίζω, μέσα. Έβαλε, ναι, έφερε Καζεμίρο, έφερε τον Άντωνη. Βλέπουμε κάτι καλό να αρχίσει μετά από καιρό να γίνεται στη United. Να δούμε πού θα συνεχιστεί. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, έχει να χτυπήσει ομάδες όπως η City, η Liverpool. Ναι, σωστά. Ακόμα και η Chelsea που δεν είναι τόσο καλά φέτος. Τότε είναι πολύ δύσκολο για τη United, αλλά δείχνει να είναι σε ένα σωστό δρόμο τουλάχιστον. Ξεκίνησε με 2 ήττες και τώρα έκανε 4 σερί νίκες. Να δούμε πού θα πάει στη συνέχεια. Μάλιστα. Ωραία. Άρα κρατάμε το θετικό, ας το πούμε, βιογραφικό του Ετέμπο, τη θετική προοπτική που μπορεί να έχει για τον Άρη. Βεβαίως υπάρχουν κάποια ζητήματα, και να τον δούμε βέβαια αγωνιζόμενο μέσα στο κήπεδο. Να τελειώσει πρώτα και η μεταγραφή, έτσι, η μετακίνηση, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ορφέα Τσαφταρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή στην εκπομπή, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Ορφέα Τσαφταρίδη από την εξειδικευμένη σελίδα για το αγγλικό ποδόσφαιρο, Έλληνες φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου.